βαθύ λαρύγγι. Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν έξω φρενών και αναζητούσαν το βαθύ λαρύγγι. Το βαθύ λαρύγγι αναζητείτε. Ειδικά για το περίφημο βαθύ λαρύγγι, δεν είναι εσωτερικό θέμα της κυβέρνησης εάν υπάρχει ένα βαθύ λαρύγγι. Ψάχνει το βαθύ λαρύγγι μέσα στους κόλπους της. Το ψάχνουν να το εντοπίσουν το περίφημο βαθύ λαρύγγι. Νομίζω ότι ναι, το έψαξαν ποιο είναι το βαθύ λαρύγγι. Αν υπάρχει, δεν υπάρχει βαθύ λαρύγγι. Το... Διευκρινήσεις, διαρροές, βαθιά λαρύγγια, όχι βαθιά λαρύγγια. Και εμείς καθόμαστε εδώ να λέμε ποιο είναι το βαθύ λαρύγγι. Σχετικά με την περίφημη υπόθεση του βαθιού λαρυγγιού, εάν υπάρχει κάτι τέτοιο. Του βαθιού λαρυγγιού. Του βαθιού λαρυγγιού. Να το κλείνει όλο. Ο βαθύ λαρυγγιού. Τι γίνεται πραγματικά, μόνο τώρα δεν μπορεί να δίνει λύση. Τι γίνεται με αυτό το βαθύ λαρυγγιού. Το βαθύ λαρύγγι αναζητείτε. Αναζητώντας το βαθύ λαρύγγι. Όχι ένα οποιοδήποτε λαρύγγι. Ένα πολύ βαθύ λαρύγγι. Με διάμετρο 28 εκατοστά και βάθος περίπου 1 μέτρο. Ψάχνει το βαθύ λαρύγγι μέσα στους κόλπους της. Νομίζω ότι ναι, το έψαξαν ποιος είναι το βαθύ λαρύγγι. Ο Ρίγγι, όπως χαϊδευτικά τον αποκαλούν οι φίλοι του, χάθηκε μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου. Όσοι είχαν την ευκαιρία να τον γνωρίσουν από κοντά, μιλούν με τα καλύτερα λόγια. Σύμφωνα πάντως με την Αγγελική Νικολούλη, οι έρευνες στρέφονται γύρω από συγκεκριμένα πρόσωπα. Η ελληνική αστυνομία συνεχίζει παρόλα αυτά τις ανακρίσεις. Πού είναι ο Ρίγγι, ρε Λαμόγιο? Σου είπα, δεν ξέρω, Μπάτμαν. Είμαι κοπανάς άδικας. Φανατικοί θαυμαστές έγραψαν μέχρι και ποίηματα για χάρη του. Τα χείλη σου, αγάπη μου, βελούδινες τουλίπες. Φαντάζομαι θα κάνουμε τις πιο ωραίες γκ***ες. Απευθύνουμε έκκληση σε όποιον το βρει να το επιστρέψει στον προκάτοχό του, αναζητώντας το βαθύ λαρύγγι. Οι έρευνες συνεχίζονται.